Δεν είμαι εγώ αυτός που το σχεδίασε και το σκέφτηκε, είμαστε όλοι εμείς εδώ. Είμαστε όλοι εμείς εδώ από το μοναστηράκι την Πλάκα, που κάποια στιγμή βιώνουμε την επιχειρηματικότητα στο πεζοδρόμιο. Ξέρουμε πολύ καλά τι ακριβώς πρέπει να γίνει, το έχουμε πει επανειλημμένα. Είναι μια σκέψη που την έχουμε εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Πιστεύουμε, κύριε Γενικέ, κύριε Σκιαδά, ότι θα πρέπει να την αγκαλιάσουμε όλοι. Όλοι οι φορείς. Και ο Δήμος της Αθήνας βέβαια πρωτίστως και το Υπουργείο από την άλλη πλευρά, γιατί νομίζω ότι έτσι θα δώσουμε προστιθέμενη αξία που στην ίδια την πόλη. Και ξεκινάμε από μια περιοχή συγκεκριμένη, Πλάκα Μοναστηράκι, μια περιοχή η οποία συμπεριλαμβάνει μέσα τα ιστορικότερα μνημεία μιας πόλης, αλλά δεν έχει ένα branding, δεν έχει ένα brand name η αγορά της. Αυτό εδώ θα πρέπει να το σημειώσουμε, να το δημιουργήσουμε όλοι μαζί. Αυτό έχει ουσία εδώ στη μελέτη. Ουσιαστικά να σηματοδοτήσουμε την περιοχή και ηλεκτρονικά και φυσικά. Να ξέρει ο τουρίστας, ο επισκέπτης που έρχεται στην πόλη αυτή, ότι μπαίνει σε αυτή την περιοχή και αυτή η περιοχή έχει όλα αυτά τα προϊόντα που θα πρέπει να έχει και τα έχει, αλλά δεν τα βρίσκει ο επισκέπτης και ο τουρίστας. Πριν από 5 χρόνια, δυστυχώς, βλέπαμε σε κάποιους καταλόγους κάποια στιγμή και στο αεροδρόμιο, αλλά και κάτω στον Πειραιά, να διαφημίζονται τα malls, να διαφημίζονται τα πολυκαταστήματα, αλλά να μην υπάρχει πουθενά η Πλάκα. Χίλια και καταστήματα, τα οποία είναι μια γραφικότητα της πόλης και είναι τι? Εξαγωγικές ουσιαστικά μικροεταιρείες, κύριε Γενική, αυτό είναι. Παίρνουν συνάλλαγμα αυτή τη στιγμή, φέρνουν συνάλλαγμα στην πόλη, δίνουν προστιθέμενη αξία στην οικονομία της πόλης, γι' αυτό λέμε πρέπει να το αγκαλιάσει και ο Δήμαρχος, και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να δώσουμε μεγάλη αξία και μεγάλη σημασία. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βλέπω ότι το αγκαλιάζουν όλοι οι φορείς. Πρέπει βέβαια από τις εξαγγελίες να πάμε στην υλοποίηση κάποια στιγμή και αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα. Πολλά χρήματα λιμνάζουν από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Πρέπει κάποια από αυτά να τα αξιοποιήσουμε αμέσως. Και αυτό θα αποτελέσει και πιλωτικό πρόγραμμα για να το μεταλαμπαδεύσουμε αυτό και σε άλλες πόλεις. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ.